Άμεση και δυναμική πρέπει να είναι η παρέμβαση των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών του Βόλου, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τις ομάδες τσιγκάρων από τη Βουλγαρία που κατασκηνώνουν τους τελευταίους μήνες στο πάρκο του ΟΣΕ απέναντι ακριβώς από την Ιχθυαγορά και εξωθούν ανήλικα παιδιά στην Επετία αλλά και στην Πορνεία. Οι καταγγελίες ανθρώπων που ζουν στην περιοχή είναι συγκλονιστικές. Έχω αποτρέψει παιδάκι μικρό με τη μαμά του από έναν μαύρο από τα καράβια τα αμερικάνικα, το οποίο μπροστά στο πάρκο το δικό μου προσπαθούσε με δέλεαρα με τα χρήματα. Τους απόδεισα βέβαια, αλλά δεν ξέρω πού πήγαν μετά. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτά τα παιδιά. Και τα εκμεταλλεύονται με αυτή τη μορφή. Όταν δηλαδή ο άλλος δεν έχει να φάει και είναι μικρό παιδάκι, όταν του δεις ένα κουσάρικο και του λες κάνε μου κάποιες πράξεις, φυσικό είναι να υποκύψει. Όταν δεν έχει να φάει, κατατάμε σε αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχουν ηλικιωμένοι βολιώτες συνήθως, οι οποίοι αναζητούν αυτά τα παιδιά, τα οποία υπάρχουν κυρίως από το χώρο του πάρκου που είναι απέναντι από το Δημαρχείο, εκεί που γίνεται βιολογική αγορά. Και τα οποία προφανώς είναι το εμπόρευμα που διαθέτουν αυτοί οι άνθρωποι, οι Βουλγαροί Τσιγκάνοι. Μιλάμε για μικρά παιδιά, για ανήλικα παιδιά, κυρία Παρακουδάκη. Μιλάμε για μικρά παιδιά, για ανήλικα παιδιά, τα οποία σήμερα, αν προσέξετε στις λαρίσεις, δεν υπάρχει ούτε ένα παιδί. Στη θέα της τηλεοπτικής κάμερας, οι Βούλγαροι στο πάρκο των Παλαιών σπέβδουν να εξαφανιστούν. Ωστόσο, οι καταγγελίες των περίκων είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μόλις πέσει το σκοτάδι, τα παιδιά, τα ανήλικα παιδιά των Βουλγάρων εξωθούνται στην Πορνεία. Άλλοι καταγγέλνουν ότι τη νύχτα κυρίως αυτοί που ελέγχουν το κύκλωμα έρχονται σε αυτό το σημείο που βλέπετε για να εισπράξουν τα λεφτά που όλη την ημέρα τα παιδιά που είναι στα φανάρια ζητούν από τους περαστικούς. Μην κοιτάτε τώρα που είναι πρωί, τώρα δουλεύουν, είναι στη Ζητιανιά. Θα δείτε το βράδυ να δείτε τι γίνεται. Το βράδυ το οποίο έρχονται όλοι, θα ανάψουν τη φωτίτσα τους. Λέμε τη δημοτική αστυνομία και το Δήμο, εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι. Λέμε την ασφάλεια, εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι. Σε αυτόν τον τόπο δεν ξέρω ποιος είναι αρμόδιος πλέον. Η κατάσταση είναι αφόρητη για τους περιοίκους και τους καταστηματάρχες στα Παλιά που εκτός από την κοινωνική διάσταση του προβλήματος αναδεικνύουν και το ζήτημα της προστασίας της δημόσιας υγείας. Αν και τους κοιτάξετε λίγο αυτούς τους ανθρώπους στα μάτια, φαίνονται ξεκάθαρα ότι υπάρχει πατήτιδα. Έχουν απληθούν τρεις μήνες. Και αν θα πάρετε και με τα πλάνα μετά, αν δείτε τα δημόσια αεροτήρια που είναι ακριβώς απέναντι, συνοστίζονται κάθε μέρα 100 άτομα μέσα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τι κινδύνος εγκυμονεί και η περιοχή από θέματα υγείας. Κάτι πρέπει να γίνει. Να φύγουν από εδώ δεν γίνεται. Μέσα έχουν μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όλοι. Υπάρχει ο φούρνος, ο κρεοπόλης, το μάρκετ, το καφενείο. Όλα αυτά είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι άρρωστοι. Από την πλευρά του Δήμου Βόλου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας τονίζει ότι η υπηρεσία του παρενέβει τους τελευταίους μήνες 5 φορές ώστε να απομακρύνει τους Βούλγαρους από το πάρκο του ΟΣΕ και από άλλες περιοχές στο πολεοδομικό συγκρότημα. Ωστόσο, αυτοί επιστρέφουν και στείλουν ανενόχλητο τον καταβλισμό τους ξανά και ξανά. Την τελευταία φορά που καθαρίσαμε ήταν πριν μία ακριβώς εβδομάδα και δυστυχώς την επόμενη μέρα ξανασυγκεντρώθηκαν και ξαναεγκαταστάθηκαν εκεί. Πρέπει αφενός μεν ο ΣΕ που του ανήκει το πάρκο, το συγκεκριμένο, να λάβει μέτρα. Και δεύτερον, αλλά και οι άλλες υπηρεσίες, και δεν εννοώ του Δήμου, να ευαισθητοποιηθούν, διότι οι καταγγελίες είναι πολύ σοβαρές και σημαντικές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Να γίνει ένας συντονισμός όλων των φορέων που εμπλέκονται, και αστυνομία και νοσοκομείο και πολλοί άλλοι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται, να πάρθουν καταρχήν τα παιδιά από αυτές τις εντός εισαγωγικών οικογένειες, γιατί δεν είναι οι οικογένειές τους, δεν είναι οι γονείς τους. Σε κάθε περίπτωση τα παιδιά πρέπει να φύγουν. Πρέπει να μπουν σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον, να φιλοξενηθούν.